Θα ανοίξουμε ένα μεγαλύτερο παράθυρο σήμερα και θα καλωσορίσω συχνότητα τον κύριο Αναστάσιο Λαβρέτζο, τον οποίο το γνωρίζουμε βεβαίως από τις εξαιρετικές αναλύσεις και βιβλία γύρω από το δημογραφικό, όμως σήμερα θα επικαλεστούμε την άλλη του ιδιότητα, διότι είναι στα βαθιά νερά της οικονομικής ανάλυσης. Να σας πω ότι στο παρελθόν υπήρξε διευθυντής διαχείρισης κινδύνων σε μεγάλους φορείς όπως η Εθνική Χρηματιστηριακή ή η Θυγατρικών Ομίλων Τραπεζών. Δεν έχει όμως αυτό τόσο σημασία όσο οι επισημάνσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα ο κύριος Λαβρέτζος μέσα από την επιστημονική του γνώση, ξεκινώντας από το ομοσπονδιακό χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών που στα τέλη του 2022 έφτασε τα 31 τρισεκατομμύρια δολάρια με τιμές προσαρμοσμένες ως προς τον πληθωρισμό και ακουμπώντας το τι γίνεται με την αύξηση των επιτοκίων, δέστε πως δεν είναι όλα με έναν τρόπο και με την ελληνική οικονομία. Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Θέλω πριν απ' όλα να σας ρωτήσω με βάση την καταστροφή που έχει υποστεί η Τουρκία και η Συρία, αν αυτές οι σημαντικές από φυσική και όχι μόνο καταστροφή, γιατί είναι και η παρέμβαση του ανθρώπου με τις κατασκευές, οι επιπτώσεις στην οικονομία μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης γεωπολιτικών εξελίξεων ή επιταχυντής. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς ότι θα γίνει καταλύτης γεωπολιτικών εξελίξεων. Δεδομένου ότι αν μιλάμε τουλάχιστον για την Τουρκία, η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει πολύ σαφείς βλέψεις γεωπολιτικές, έχει ένα πολύ σαφές όραμα επέκτασης και μετατροπής της σε μια περιφερειακή δύναμη. Δεν πιστεύω ότι θα τη σταματήσει έστω και μια καταστροφή μεγάλων διαστάσεων. Πιθανώς θα έχει κάποιες, στην αρχή τουλάχιστον, κάποιες οικονομικές συνέπειες σοβαρές. Αλλά από την άλλη μεριά έχω την εντύπωση ότι αυτό θα πυροδοτήσει μετά και μια δραστηριότητα που έχει να κάνει με κατασκευαστικές και πολύ με το μέγεθος κατασκευών και ενδεχομένως αυτό να ξεπεραστεί. Αυτή δηλαδή είναι η εκτίμηση που υπάρχει. Τώρα, ότι θα έχει στον βραχυχρόνο ορίζοντα σημαντικές επιπτώσεις πολιτικές εν όψη εκλογών είναι σίγουρο. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε προς ποια κατεύθυνση. Εξαρτάται και πώς θα το χειριστεί ο Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή έχει κλείσει το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, το έχουν κλείσει για 5 μέρες. Και επίσης η λίρα διατηρείται στα επίπεδα που ήταν και πριν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένα ευρώ είναι 20 λίρες, γιατί υπάρχει παρέμβαση από την Κεντρική Τράπεζα. Οι εκτιμήσεις που διαβάζω τουλάχιστον σε ξένους αναλυτές στο Bloomberg είναι ότι αναμένουν ότι θα έχει μια μικρή επίδραση στο ΑΕΠ που θα φτάσει κοντά στο 0,5%. Οι περιοχές στην οποία έγιναν οι σεισμοί είναι περιοχές που υπάρχει μια κάποια οικονομική δραστηριότητα, κυρίως αγροτική. Αλλά δεν συνιστούν μεγάλο μέρος της οικονομίας της Τουρκίας. Επίσης εκτιμάται ότι οι δαπάνες για την αντιμετώπιση αυτής της καταστροφής, αυτές θα είναι κάπως υψηλές, θα φτάσουν περίπου στο 5,5% του ΑΕΠ. Ξέρετε, όμως είναι σημαντικό σε μια οικονομία το επίπεδο καθετοποίησης που έχει. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό. Αν έχει τη δυνατότητα, έχει το παραγωγικό δυναμικό σε χάλιβα, σε τσιμέντο, σε πρώτες ύλες, σε εταιρείες που μπορούν να αναλάβουν κατασκευαστικό έργο, μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματά της και με τύπωμα χρήματος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Και αυτά τα στοιχεία τα διαθέτει η Τουρκία. Θυμάμαι από τα δημογραφικά σας στοιχεία, και θα το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, ότι οι περιοχές που έχουν πληγεί από το σεισμό είναι περιοχές που είχαν δημογραφικά άνοδο. Δηλαδή νεανικό πληθυσμό και πολυμελείς οικογένειες. Θα πω κάτι που μπορεί να φανεί κοινικό, αλλά τα συστήματα εξουσίας, πόλο δε στην Τουρκία, λειτουργούν με κοινισμό. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε μια πολυμελή οικογένεια, εφόσον έχουν διασωθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός μελών, θα περάσει η εξουσία ένα σύστημα εντάξει ο θρήνος και ο πόνος σας, αλλά ελάτε εδώ να κατασκευάσετε από το σπίτι μέχρι το να ξαναφτιάξετε τη ζωή σας και να κοιτάξετε μπροστά. Δηλαδή θέλω να πω ότι μην το διαβάζουμε μόνο σήμαντα και με δυτικές αντιλήψεις που έχουμε εμείς για την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης και τα λοιπά, ότι θα ιτηθεί ντε και καλά από αυτό. Μπορεί να γυρίσει ανάποδα αν εμφανιστεί ως ο άνθρωπος που διαχειρίζεται το σύστημα εξουσίας Ερντογάν ακόμη και τα χρήματα της βοήθειας. Είναι πολύ θολό ακόμη το τοπίο. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Αυτό που εγώ θα είχα να παρατηρήσω είναι ότι αν κάτι κανείς μπορεί να δει από αυτό το σεισμό είναι, αν θέλετε, και το μέτρο του πόσο καλά λειτουργούν οι θεσμοί και
ποιο είναι το επίπεδο διαφθοράς, ας πούμε, στην Τουρκία, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες κατασκευές άντεξαν, ενώ δίπλα τους κάποιες πολυκατοικίες έχουν καταρρεύσει. Η Τουρκία έχει οικοδομικό κώδικα και μάλιστα από ό,τι ενημερώνομαι, αρκετά ενημερωμένο και σύγχρονο. Υποθέτω όμως ότι κάποιες διαδικασίες δεν εφαρμόστηκαν όπως έπρεπε σε όλες τις περιπτώσεις, γι' αυτό και βλέπουμε μια διαφορετική συμπεριφορά στις κατασκευές. Άλλο οι κανόνες και άλλο η εφαρμογή, λέτε, και ποιος ανέλαβε να τα χτίζει αυτά, αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Πριν κλείσει η διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, εμφάνισαν οι εταιρείες χάλιβα, τσιμέντου και άλλων υλικών άνοδο. Λέει κάτι αυτό? Νομίζω λέει τον κινησμό των αγορών, ξέρετε, και το σπεκουλαδόρικο χαρακτήρα που έχουν. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει ο ανθρώπινος πόνος, αλλά τους ενδιαφέρει η προοπτική που μπορεί να υπάρξει, καμιά φορά και κάθε υπερβολή, με δεδομένο ότι σίγουρα θα ενταθεί η οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή, εκτιμούν ότι οι εταιρείες αυτές θα έχουν μεγάλο έργο να αναλάβουν. Μάλιστα. Εδώ να σημειώσουμε βέβαια ότι υπάρχουν και σημαντικές ζημιές στις υποδομές. Από ό,τι ενημερώνομαι, ακόμα και αεροδρόμια έχουν υποστεί ζημιές. Σωστά. Που και αυτό δείχνει ένα μέτρο της ποιότητας των κατασκευών που έχουν γίνει στην Τουρκία. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγω από αυτό το κεφάλαιο. Θέλω να πάμε στο άλλο το μεγάλο. Αλλά με πρόλαβε ο φίλος ο Νίκος και λέει: αφού σήμερα ο κύριος Λαβρέντζος μιλάει κυρίως με την ιδιότητα της οικονομικής ανάλυσης και των ρισκών, θα ήθελα πριν πει το οτιδήποτε να το ρωτήσω: ποια είναι η άποψή του για το φαινόμενο των τελευταίων μηνών με εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων από τις big tech εταιρείες πολυεθνικές? Είναι ιονός μιας τεράστιας κλίμακας οικονομικής κρίσης που πολλοί λένε πως είναι στον ορίζοντα, ή απλώς επανατοποθετούνται στο νέο διεθνές οικονομικό πλαίσιο και στις τεχνολογικές εξελίξεις? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολο να βγάλει κανείς συμπέρασμα σε αυτές τις εταιρείες. Είναι πολύ ιδιαίτερες εταιρείες. Κινούνται πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας. Δηλαδή, πρέπει να ενσκύψει κανείς βαθιά την ανάλυση του για να δει, ας πούμε, αν κάποιους τομείς τους αξιοποιούν βάζοντας νέα τεχνολογία και απομακρύνοντας προσωπικό. Πολλές φορές αυτές οι εταιρείες λειτουργούν, οι εταιρείες του Nasdaq βασικά. Αυτό που λέμε ως leading indicator, δηλαδή ως δείκτης που δείχνει προώρα ορισμένα φαινόμενα. Αν δούμε τώρα πού βρίσκονται οι αγορές αυτή τη στιγμή, και μιλάω κυρίως για τις χρηματιστηριακές αγορές και ειδικά για την Ευρώπη, θα δούμε ότι βρίσκονται σε μια εφορία που ίσως δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, ενδεικτικά σας λέω ότι το γερμανικό χρηματιστήριο βρίσκεται περίπου 3,5 με 4% κάτω από τα χαμηλά, από τα υψηλά όλων των εποχών. Δηλαδή, σχεδόν έχει ξεχάσει τον πόλεμο, σχεδόν έχει ξεχάσει τον πληθωρισμό, τα πάντα. Παρόμοια εικόνα και σε άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Γιατί είναι λίγο μεικτά τα δεδομένα. Δηλαδή, ενώ έχουμε κάποιες κινήσεις στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, σε άλλους τομείς έχουμε αρκετά πολύ καλά κέρδη, κυρίως στον τομέα της ενέργειας. Και σε πολλές άλλες εταιρείες δεν φαίνεται να έχει καλάσει η κερδοφορία όπως αναμενόταν. Εδώ, βέβαια, μια και μου το ρωτάτε αυτό, αυτή είναι η ανάγνωση των αγορών αυτή τη στιγμή. Οι κεντρικοί τραπεζίτες και ο Jerome Powell της Federal Reserve, αλλά και η Lagarde, Christine Lagarde μίλησε πρόσφατα, έχουν δείξει ποια είναι η τάση και ποια είναι η προοπτική. Συγκεκριμένα θα αναφερθώ, θα πάω λίγο πίσω στον Αύγουστο. Τέλη Αυγούστου έκανε μια σημαντική ομιλία ο Jerome Powell στο Jackson Hole, όπου εκεί ανέφερε ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο πληθωρισμός, γι' αυτό και οι κεντρικές τράπεζες είναι αποφασισμένες να αυξήσουν δραστικά τα επιτόκια. Βεβαίως, πρόκειται για πληθωρισμό, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, που έχει να κάνει με τιμές παραγωγού, δεν είναι από υπερβάλλουσα ζήτηση, άρα η αύξηση των επιτοκίων δεν μπορεί να έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα. Μας εξήγησε όμως, με πολιτικό τρόπο βεβαίως, ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν την αύξηση των επιτοκίων είναι να μειώσουν τη ζήτηση ώστε να σταθεροποιηθούν ή έστω να πέσουν λίγο οι τιμές. Με απλά λόγια, κεντρικοί τραπεζίτες μας είπαν ότι μέσω της αύξησης επιτοκίων και του περιορισμού κυκλοφορίας χρήματος επιδιώκουν να προκαλέσουν μία ύφεση για να ελέγξουν τον πληθωρισμό. Περπατάει αυτό κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, ή ο πληθωρισμός? Υπάρχει μία κάμψη, ναι. Κυρίως οφείλεται στην ενέργεια. Ενδεικτικά σας λέω ότι πριν από λίγες μέρες, όταν είχαμε την νέα αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είχαμε την αντίστοιχη ομιλία της Christine Lagarde, η οποία από ό,τι μας είπε δεν θα είναι και η τελευταία. Αυτό είναι το σημαντικό. Λέει ότι έρχεται κι άλλη. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός, η ανάγνωση του πληθωρισμού τον Ιανουάριο του 2023, σε αιτησιοποιημένη βάση στην Ευρώπη τουλάχιστον, είναι στο 8,5%. Αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, κυρίως λόγω της μείωσης τιμών ενέργειας και πετρελαίου και κυρίως φυσικού αερίου. Όμως, στα τρόφιμα, όπως είπε η Lagarde,
ο πληθωρισμός είναι στο 14,1% και αυτό δεν αναμένεται να μειωθεί γρήγορα. Εδώ λοιπόν θα πούμε ότι ήδη η Αμερικανική Τράπεζα έχει φέρει το επιτόκιο της στο 4,5%. Με την τελευταία αύξηση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το έφερε στο 2,5% και είναι χαρακτηριστικό ότι προανήγγειλε, λέει η Λαγκάρντ, ότι τον Μάρτιο στην επόμενη συνεδρίαση θα έχουμε άλλη μια αύξηση 0,5%. Δηλαδή θεωρούμε δεδομένο το 3% για την Ευρώπη. 3% ήδη. Mm. Και όσον θυμάμαι, τουλάχιστον δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί προαναγγελή αύξηση επιτοκίου με τόσο ξεκάθαρο τρόπο. Μάλιστα. Οι αγορές, βέβαια, ξαναλέω, και αυτό έχει μια ερμηνεία. Οι αγορές αυτή τη στιγμή είναι υπερβολικά αισιόδοξες και θα έλεγα ότι αυτό που βασικά πιστεύουν ή νομίζουν είναι ότι τελικά θα καταφέρουν να ελέγξουν τον πληθωρισμό χωρίς να προκαλέσουν ύφεση. Το συμμερίζεστε? Δεν το συμμερίζομαι, αλλά νομίζω ότι αυτή η ιδιαιτερότητα, αυτή η αντίληψη που έχουν οι αγορές δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας λογικής ανάλυσης, όσο είναι αποτέλεσμα της υπερβάλλουσας ρευστότητας που υπάρχει διεθνώς στο σύστημα τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Μάλιστα. Εάν υπάρχει λοιπόν μια υπερβάλλουσα ρευστότητα, πρέπει να πάμε στην πηγή. Και αυτή η πηγή είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αν δεν κάνω λάθος. Διότι κυρίως, σωστά το λέτε. Το κύριο συναλλακτικό νόμισμα είναι το δολάριο. Σωστά. Μάλιστα. Τι έχει είναι να το μας αποθεματικό πείτε? Νόμισμα και πάνω στο οποίο ρυθμίζονται οι τιμές των διαφόρων αγαθών, όπως λέμε, των commodities. Από πετρέλαιο μέχρι χρυσό μέχρι αγροτικά προϊόντα. Λοιπόν, τι έχετε να μας πείτε καταρχάς? Κοιτάξτε, αν θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια εικόνα, θα πρέπει λίγο να δούμε συνολικά μια στρέβλωση που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην παγκόσμια οικονομία. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, η στρέβλωση αυτή ξεκινά, θα λέγαμε, από τα βάση της δεκαετίας του 1980, όταν συστηματικά πλέον άρχισαν να καταγράφουν οι ΗΠΑ εμπορικά ελλείμματα. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι αμερικάνικα σε ένα βαθμό, αλλά και ευρωπαϊκά κεφάλαια αργότερα, κατευθύνθηκαν μαζικά προς την Κίνα, γιατί εκεί βρήκανε μια χώρα χαμηλών εργατικών, χαμηλού εργατικού κόστους, και βεβαίως χωρίς να έχει κάποιο σοβαρό, ιδιαίτερα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τους κανόνες λειτουργίας, τα περιβαλλοντολογικά θέματα κλπ. Έτσι λοιπόν είχαν μια αγορά στην οποία μπορούσαν να παράγουν φτηνά και εν συνεχεία να πουλούν τα προϊόντα τους ακριβά είτε στις ΗΠΑ είτε και στην Ευρώπη. Το φαινόμενο βέβαια είναι ιδιαίτερο έντονα στις ΗΠΑ, γιατί λέω ξανά ότι έχουμε συστηματικά εμπορικά ελλείμματα περίπου για 3 δεκαετίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σορευτικά σήμερα να έχει οδηγήσει το αμερικάνικο χρέος σε ένα τεράστιο νούμερο, το οποίο όπως είπατε και στην αρχή είναι στα 31 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η στρέβλωση που υπάρχει, που είναι αυτό το αποτέλεσμα και της κρίσης του 2008, η οποία κατά την άποψή μου δεν τελείωσε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η μετακίνηση κεφαλαίων και η μετανάστευση θέσεων εργασίας προς την Κίνα κυρίως, και σε δεύτερο επίπεδο τώρα και προς άλλες χώρες όπως η Ινδία, αντικαταστάθηκε, αυτή η αγοραστική δύναμη που χάθηκε στον δυτικό κόσμο αντικαταστάθηκε από το δανεισμό και σε επόμενη φάση από το τύπωμα χρήματος. Εδώ βεβαίως υπάρχει ένα παράδοξο. Τα εμπορικά ελλείμματα που μετατρέπονται παράλληλα, δημιουργούν παράλληλα και δημοσιονομικά ελλείμματα για τις ΗΠΑ, τα καλύπτουν με τυπωμένο χρήμα, κάτι που δεν μπορεί εύκολα να το κάνει μια χώρα. Οποιοδήποτε άλλη χώρα θα είχε, αν το έκανε αυτό, θα είχε τιμωρηθεί με μείωση της ισοτιμίας του νομίσματός της και πολύ ψηλό πληθωρισμό. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για τις ΗΠΑ. Εδώ μιλάμε και είναι και το βασικό ατού, θα έλεγε κανείς, που έχουν οι ΗΠΑ με τα πολεμικά. Ότι διαθέτουν το αποθεματικό νόμισμα. Θα φανταστούμε ότι είναι μια τεράστια δεξαμενή, στην οποία έχουν ανοίξει μια βρύση. Δεν φαίνεται ότι γεμίζει αυτή η δεξαμενή, γιατί είναι τόσο μεγάλη. Αλλά παρόλα αυτά, η στάθμη ανεβαίνει. Και κάποια στιγμή αυτό, αν συνεχιστεί με τον τρόπο που πηγαίνει, θα δημιουργήσει ένα παγκόσμιο θέμα, το οποίο θα έχει να κάνει με κρίση αξιοπιστίας του δολαρίου και με μια απότομη μείωση της καταναλωτικής δυνατότητας των ΗΠΑ, που βασικά ο Αμερικάνος καταναλωτής είναι η ατμομηχανή της κατανάλωσης για όλο τον κόσμο. Εκεί που είναι τα προϊόντα της και οι Κινέζοι και οι Γερμανοί. Άρα μου λέτε ότι στην ουσία η αμερικανική οικονομία, δηλαδή για τον μέσο αμερικανό πολίτη, κινείται χάρη στο διαρκές τύπωμα χρήματος. Επί της ουσίας ναι. Μάλιστα. Και αν θέλω να σας πω και νούμερα, το έλλειμμα πέρσι, όπως είναι επίσημα, τα δημοσιεύουν επίσημα στο site
του Treasury, δηλαδή του Αμερικάνικου Υπουργείου Οικονομικών. Το έλλειμμα για τη χρονιά που πέρασε ήταν 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τις δύο προηγούμενες χρονιές λόγω του κορονοϊού ήταν 2,83 το 2021 είναι αυτό και 3,13 το 2020. Λέμε αθρηστικά αυτά τα νούμερα ξεπερνούν το ΑΕΠ μια μεγάλη χώρα όπως η Αγγλία, η Βρετανία. Mm. Άρα μιλάμε για μια διαδικασία η οποία λειτουργεί ουσιαστικά ως μια φούσκα και η οποία εντείνεται μετά το 2008, είναι απόφαση της Federal Reserve και του τότε επικεφαλής του Μπερνάνκε, ο οποίος είχε δηλώσει ότι σκοπός τους είναι να διατηρήσουν τη ζήτηση ψηλά, να μην μπει σε ύφεση η οικονομία και να δημιουργήσουν και έναν ήπιο πληθωρισμό. Γι' αυτό αν δει κανείς το χρέος από τα χρόνια του Ομπάμα, ξεκίνησε στα 8,3, έφτασε στο τέλος της θητείας του Ομπάμα στα 23 δολάρια. Επί Τραμπ τα πρώτα χρόνια διατηρήθηκε λόγω κορονοϊού και ίσως αυτό είναι το στοιχείο που αποτελεί τον απρόβλεπτο παράγοντα. Λόγω κορονοϊού έγινε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που ήταν περίπου άλλα 7-3 εκατομμύρια δολάρια. Και τώρα στα υπόλοιπα χρόνια μέχρι τον Biden έχουμε φτάσει στα 31. Και μόνο η ρυθμή ανόδου, όπως σας λέω, είναι ηλικιώδης. Ήδη το χρέος αυτή τη στιγμή σε σχέση με το ΑΕΠ βρίσκεται στα 135%. Βέβαια, να μην γελιόμαστε, οι ΗΠΑ είναι μια διαφορετική χώρα, δεν είναι Ελλάδα. Έχει δικό της νόμισμα και δεν θα χρεοκοπήσει, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος αυτή την ώρα. Αυτό όμως που είναι το πρόβλημα είναι ότι δεν αντέχει να μπει σε μια ύφεση. Γιατί αν μπει σε μια ύφεση, αυτομάτως ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ θα χειροτερέψει σημαντικά. Σχεδόν λοιπόν είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν αυτή τη διαδικασία για να συντηρούν μια φούσκα μέχρι να τη διαχειριστούν με κάποιο άλλο τρόπο. Και προσωπικά νομίζω ότι αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, ο μακροχρόνιος, που δημιουργεί και στρεβλώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ναι, αλλά πώς θα επιδιώξεις οικονομικά ωφέλη με βάση αυτό που μας λέτε, διότι διαρκώς θα μεγαλώνει η φούσκα και κάποια στιγμή θα σπάσει. Θα οξύνεις τελικά τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις, γιατί είναι δική σας σκέψη αυτή από την περασμένη Παρασκευή. Νομίζω ότι αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Δηλαδή, βλέποντας οι Ηνωμένες Πολιτείες την ραγδαία άνοδο της Ασίας και ειδικά της Κίνας, ενδεικτικά σας λέω ότι το ΑΕΠ της Κίνας από το 2000 μέχρι σήμερα πολλαπλασιάστηκε επί 15, για να καταλάβουμε το ραγδαίο ρυθμό ανόδου της Κίνας. Αυτή τη στιγμή επί της ουσίας η σοβούσα σύγκλουση σε πλανητική κλίμακα είναι πώς θα ανακατανεμηθεί η ισχύς μεταξύ κυρίως της Κίνας αλλά και άλλων ασιατικών χωρών και του δυτικού κόσμου, ο οποίος βρίσκεται σε πορεία παρακμής επί της ουσίας. Ως προεξάρχων και ως πλανητεύουσα δύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να δεχτούν εύκολα αυτό τον παραγωνισμό. Εκτιμώ λοιπόν ότι θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που διαθέτουν, και είναι βεβαίως τα πολιτικά και στρατιωτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν, ώστε να μεταβάλουν τις συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω ένα πρώτο βήμα έγινε ήδη με τον πόλεμο της Ουκρανίας, που αναδιατάσσει πλήρως τις οικονομικές σχέσεις στην Ευρώπη, και εκτιμώ ότι θα έρθει κρίση και στην Ασία. Θα δούμε πολύ σύντομα. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση σε χώρες, όχι όπως μόνο η Γερμανία, αλλά και η Ιαπωνία και στις Φιλιππίνες και στην Ταϊβάν πάνω απ' όλα, στρατιωτικοποίηση της οικονομίας. Δηλαδή, που έχουν πολλαπλασιαστεί οι φωνές που λένε ότι πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή οπλικών συστημάτων. Μάλιστα. Και έτσι μας δείχνετε τι ακριβώς συμβαίνει στο πλανήτη ουσιαστικά. Για να το βάλουμε με έναν τίτλο, η οικονομική ανισορροπία, η οικονομική στρέβλωση που έχει συσσωρευτεί στις τρεις τελευταίες δεκαετίες, εκτιμώ ότι θα μεταφραστεί σε μεγάλη και εκτεταμένη γεωπολιτική ένταση. Κάτι το οποίο δεν είναι πρωτότυπο. Έχει ξανασυμβεί και στο παρελθόν πάρα πολλές φορές. Άρα μπορεί η ιστορία της Ουκρανίας να είναι το πρώτο επεισόδιο από ένα ευρύτερο σύριαλ. Το πιθανολογώ και νομίζω αυτό περιμένουμε να το δείξουν οι εξελίξεις. Ήδη βέβαια ακούγονται φωνές για το θέμα της Ταϊβάν, εντάσεις με την Ιαπωνία, η οποία σιγά σιγά και αυτή επαναστρατιωτικοποιείται. Νομίζω θα το δούμε αυτό και στον Ειρηνικό. Για να πάω και λίγο ακόμα πιο πίσω,
με τη συμφωνία, το AUKUS, μεταξύ Αυστραλίας, Βρετανίας και ΗΠΑ, που είναι μια ιδιαίτερη κινητοποίηση του αγγλοσαξονικού κόσμου εν ώψη αυτής της σύγκρουσης με τον ασιατικό γίγαντα που λέγεται Κίνα. Άρα για σας τα δύσκολα και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά και γεωπολιτικά είναι μπροστά. Μπαίνουμε σε μια ευρύτερη περιδίνηση, αυτό μας λέτε. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, ναι. Μάλιστα. Και το θέμα είναι ότι υπάρχουν στρεβλώσεις οι οποίες από ένα σημείο και πέρα δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να τις διαχειριστεί κανείς. Δηλαδή υπάρχει μια υπερεπέμβαση των κεντρικών τραπεζών. Τώρα για να ελέγξουν τον πληθωρισμό έχουν ανεβάσει τα επιτόκια. Τα επιτόκια όμως δημιουργούν με τη σειρά τους μια σειρά δευτερογενή προβλήματα. Όπως κυρίως το θέμα της εξυπηρέτησης χρέους. Το θέμα της υψηλής ανόδου τιμών των τροφίμων. Το οποίο θα φέρει γεωπολιτική αστάθεια σε πολλές χώρες του τρίτου κόσμου. Αυτό επηρεάζει μια σειρά από παράμετρους, όπως είναι προφανές. Άρα για σας ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, γιατί υπάρχει και ερώτημα εδώ, με δεδομένο ότι οι τιμές ενέργειας είναι πιο χαμηλά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, εξηγείται από αυτό ή είναι και η διάλυση, όπως μου γράφουν εδώ, της εφοδιαστικής αλυσίδας την περίοδο του lockdown, ο πόλεμος στη συνταποθήκη της Ευρώπης, την Ουκρανία και η κύρωση στη Ρωσία, είναι όλα μαζί ή είναι και κάτι άλλο? Κοιτάξτε, νομίζω οι εφοδιαστικές αλυσίδες σιγά σιγά επανακανονικοποιούνται. Όμως, όσον αφορά το θέμα των τροφίμων, μεγάλο ρόλο παίζει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Καταρχάς, εμπλέκει χώρες όπως είναι η Ρωσία, η Ουκρανία και η Λευκορωσία, που είναι χώρες σε σημαντική παραγωγή βασικών αγροτικών προϊόντων. Και μάλιστα θα έλεγα η Ρωσία και η Λευκορωσία είναι και σημαντική παραγωγή λιπασμάτων. Σε μερικά έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο παγκοσμίως. Άρα όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα και οι μειωμένες οδειές λόγω πολέμου στις περιόδες της Ουκρανίας. Αλλά και η άνοδος στα άλλα είδη, δηλαδή στα λιπάσματα κλπ. Οδηγούν σε αύξηση τιμών και εκτιμώ ότι αυτό δεν μπορεί να μειωθεί γρήγορα. Δηλαδή ακόμα και αν υιοθετούσαμε μία σχετικά αισιόδοξη αντίληψη ότι ο πόλεμος μπορεί να οδεύσει προς το τέλος του στα τέλη ανοίξεως αρχές καλοκαιριού, αν ας πούμε επιτευχθούν αποφασιστικά αποτελέσματα στο πεδίο, δεν μπορούμε να δούμε τη διαφορά πριν περάσει ένας χρόνος. Δηλαδή πριν περάσει μία σοδιά να ξαναξεκινήσει η παραγωγή. Εδώ θα πω ενδεικτικά μάλιστα ότι η συστηματική καταστροφή των υποδομών της Ουκρανίας και όσον αφορά την παραγωγή ρεύματος κλπ. Έχει και ως αποτέλεσμα την πάυση πολύ σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων. Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν μπορούν εύκολα να αναιρεθούν για να δούμε άμεσα μεταβολή στα επίπεδα των τροφίμων. Μάλιστα. Ο λεγόμενος... Πώς να τον πω τώρα. Άντε να τον πω. Ο λεγόμενος γίγαντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ έχει πιαστεί στον ύπνο, πιστεύετε? Κοιτάξτε, η Γερμανία έχει υποστεί μια ζημιά με την έννοια ότι διεκόπη βιαίως ο ομφάλιος λόρος που τη συνέδεε με την Ρωσία και την τροφοδοτούσε με σχετικά φτηνή ενέργεια και πρώτες ύλες. Οι Γερμανοί βέβαια να ξέρετε είναι αρκετά ικανοί σε πολλά πράγματα. Δηλαδή βλέπω ότι κινούνται με έναν πολύ ξυπνό τρόπο και προνοητικά πολλές φορές. Γυρίζω παρόλο, ανοίγω μια μικρή παρένθεση και σας λέω ότι έχω παρατηρήσει εδώ και χρόνια ότι κάνουν εκδόσεις ομολόγων πολύ μακρά λήξεως, ας πούμε 30 ετίας. Εκμεταλλεύτηκαν την περίοδο των χαμηλών επιτοκίων και έχουν εκδώσει χρήμα σε πολύ χαμηλά επιτοκία. Και αυτό είναι ένα δημοσιονομικό πλεονέκτημα. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι πολλές από τις γερμανικές εταιρείες είναι πλέον παγκόσμιες εταιρείες καταναμημένες σε όλο τον κόσμο. Ας πούμε, γερμανικά αυτοκίνητα παράγονται στο Μεξικό και πολλούνται μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η BMW έχει εργοστάσια στο Μεξικό. Άρα λοιπόν, οι εταιρείες οι γερμανικές έχουν τρόπους να αντέξουν και μάλιστα στην παρούσα φάση, επειδή έχουμε μία μείωση του κόστους ενέργειας, φαίνεται ότι το δημοσιονομικό κόστος που είχαν προϋπολογίσει δεν θα είναι τόσο υψηλό. Παρ' όλα αυτά, εκτιμώ ότι έχουν υποστεί αυτή τη στρατηγική απώλειας σχέσης με τη Ρωσία και θα δεχτούν πιέσεις, το βλέπουμε για παράδειγμα με τα Leopard, θα δεχτούν πιέσεις οι Γερμανοί για να φορέσουν το χακί και να αυξήσουν την παραγωγή και την αγορά όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να, ξέρετε, για να επαληθευτεί κάτι που έλεγε πολλά χρόνια πίσω ο Παναγιώτης Κονδύλης το 1998, ότι από κάποια στιγμή και έπειτα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πολλούν ανά τον κόσμο αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες, αλλά αυτή τη φορά με το αζημίωτο. Καλά.
Ο Παναγιώτης Κονδύλης έχει πει πάρα πολλά, αλλά ακούγοντάς σας με το χακί στη Γερμανία, ξέρετε, ξυπνούν άλλες μνήμες, ιδίως στην Ελλάδα. Να πω κάτι σε αυτό. Ας μην έχουμε σε καμία περίπτωση, μην κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι οι Γερμανοί δεν έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την μετατροπή της οικονομικής τους δύναμης και στα στρατιωτική. Γνωρίζουν καλύτερα από εμάς ότι μια χώρα δεν μπορεί να έχει διεθνή παρέμβαση αν δεν έχει και ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Θεωρώ λοιπόν ότι επί δεκαετίες αξιοποίησαν το γεγονός ότι υπήρχε η αμερικανική ομπρέλα στην Ευρώπη, η σταθερότητα του ψυχρού πολέμου. Οι Γερμανοί μπόρεσαν και αναπτύχθηκαν οικονομικά και έγιναν μια πλούσια χώρα και τεχνολογικά προηγμένη, η οποία πλέον μπορεί πολύ γρήγορα να κάνει το step up, δηλαδή να ανέβει και να αρχίσει πλέον τη μετατροπή της και σε σημαντική στρατιωτική δύναμη. Μάλιστα. Θέλω, κύριε Λαβρέντζο, να σας ρωτήσω, με αφορμή όλο αυτό το σκεπτικό, αυτά που λένε οι ακροατές, λέει εδώ κάποιος, ο φίλος ο Γιάννης, αν μπορεί, λέει, να μας βοηθήσει, εκτιμά ότι ο πόλεμος των αγωγών, των μικροτσίπ μεταξύ Δύσης και Κίνας, μπορεί να λειτουργήσει και αυτός ως ιονός ενός ευρύτερου οικονομικού πολέμου και κυρώσεων. Αυτό είναι ένα ειδικό θέμα. Σαφώς υπάρχει πόλεμος τεχνολογικός και μάλιστα θα έλεγα όχι μόνο στα θέματα των μικροτσίπ. Η άλλη μεγάλη συνιστόσα της τεχνολογίας είναι η βιοτεχνολογία, όπου εκεί κινείται επίσης αλματοδός η Κίνα. Δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς τόσο απλά αυτό το ερώτημα. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός και για την, και για την πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Μάλιστα. Καλά, στις σπάνιες γης έχουν πάρει κεφάλι οι Κινέζοι. Έχουν το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Μάλιστα. Ο Άρης λέει, κύριε Λαβρέτζο, τα επιτόκια δανεισμού αυξάνονται. Τον καταθέσουν όμως. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει βεβαίως με την, με την απόφαση των τραπεζών και που κανονικά θα πρέπει να ακολουθήσουν κάποια στιγμή. Αλλά θα πρέπει να δεχτούν κάποια πίεση για να το κάνουν αυτό. Άλλος φίλος, ο Νίκος. Λέει, με την αποσύνδεση από τον κανόνα του χρυσού, το νόμισμα απέκτησε άλλο χαρακτήρα. Στην Ευρώπη το ευρώ συνδέεται απευθείας με το χρέος. Δεν μπορείς να έχεις ευρώ παρά μόνο αν τα δανειστείς. Στην Αμερική το τύπωμα χρήματος παράγει χρέος αυτόματα ή υπό ποιες προϋποθέσεις. Και τελικά το εθνικό νόμισμα είναι μια λύση από μόνο του ή υπό ποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, λέει, ισχύρη πρωτογενή παραγωγή. Προσέξτε, εδώ τώρα αντίστοιχα πολλά ερωτήματα μαζί. Το εθνικό νόμισμα. Το εθνικό νόμισμα από μια μεριά, μιλάμε για δραχμή, ας πούμε, για να δούμε ξεκάθαρα. Από τη μια μεριά σου δίνει ελευθερία και πραγματική εθνική ανεξαρτησία έχεις όταν έχεις δικό σου νόμισμα, να μην γελιόμαστε. Από την άλλη μεριά, στο σύγχρονο κόσμο των ενοποιημένων αγορών, για να έχεις δικό σου νόμισμα, θα πρέπει να τηρείς κάποιες προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις αυτές είναι ή να έχεις ένα πολύ μεγάλο μέγεθος οικονομίας ή το νόμισμά σου να μπορεί να υποστηριχθεί γιατί έχεις μια οικονομία που πουλάει πρώτες ύλες. Όπως ας πούμε αυτή τη στιγμή συμβαίνει στη Ρωσία. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στο ρούβλι, το οποίο όχι μόνο δεν πιέστηκε, αλλά σε κάποια φάση ανατιμήθηκε κιόλας. Γιατί όταν ο άλλος είναι υποχρεωμένος να αγοράσει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, αν δεν το αγοράσει η Ευρώπη, το αγοράζει η Ινδία που διψάει, γιατί αναπτύσσεται βιομηχανικά. Είναι λοιπόν σίγουρο ότι θα έχει ζήτηση για το νόμισμά του, άρα το νόμισμά του δεν θα υποτιμηθεί. Ας μην λοιπόν γελιόμαστε στην Ελλάδα, στην Ελλάδα που έχει ως κύρια οικονομική δραστηριότητα τον τουρισμό, που είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο προϊόν, δεν μπορείς να λες ότι είναι εύκολο να πας σε εθνικό νόμισμα. Δεν έχω αντίρρηση, καταρχήν τουλάχιστον δεν έχω αντίρρηση, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να οικοδομηθούν οι προϋποθέσεις γι' αυτό. Απ' την άλλη μεριά, στο άλλο ερώτημα που έθεσε ο ακροατής, για να το πούμε έτσι με έναν τρόπο έτσι, πολύ ξεκάθαρο. Ζούμε σε μια εποχή, και το συνδέω με αυτά που έλεγα πριν, ζούμε σε μια εποχή, την λεγόμενη εποχή του παραστατικού χρήματος. Fiat money, όπως το λένε στο εξωτερικό, δηλαδή το τυπωμένο χρήμα, το οποίο για κάποιο λόγο διατηρεί το αντίκρισμά του, κυρίως στο δυτικό κόσμο, που το έχει τελικά ως ένα βασικό εργαλείο της διατήρησης της θέσης του στο παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό όμως, και μιλάω τώρα με την ιδιότητα του φυσικού, ξέρετε περισσότερο, δεν μπορεί να διατηρηθεί επάπειρον. Δηλαδή, εάν κάτι δεν στηρίζεται από εμπράγματα δεδομένα, θα έρθει η ώρα που θα τεθεί θέμα αξιοπιστίας του. Και γι' αυτό, αν θέλετε, μια και μου το θέσατε το ερώτημα, βλέπουμε ότι και οι τιμές του χρυσού, υπάρχει ζήτηση του χρυσού τα τελευταία 1-2 χρόνια σχετικά αυξημένη. Στην Αμερική, το τύπωμα χρήματος παράγει χρέος αυτόματα ή υπό ποιες προϋποθέσεις? Είναι μια παράλληλη διαδικασία, ξέρετε. Δηλαδή, ουσιαστικά τυπώνεται χρήμα για να αγοραστούν ομόλογα.
με τα οποία χρηματοδοτείται μετά. Είναι λογιστική διαδικασία και πλέον γίνεται ηλεκτρονικά, γιατί δεν μιλάμε για κυκλοφορούν χρήμα σε μορφή χαρτονομίσματος. Μάλιστα. Άλλος φίλος, φίλη, η Μαρία. Ακούω τα τρεις σαν στραγάλια, λέει κύριε Λαβρέτζο. Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι αυτά είναι τα στοιχεία. Ποιος να τα αμφισβητήσει, είναι επίσημα, λέει. Όχι, τα στοιχεία που λέμε, ναι, υπάρχουν, ναι, στα site. Μάλιστα. Τα κυβερνητικά. Ακούστε, το ερώτημα της Μαρίας δεν διαφωνεί από αυτού. Λέει, έχω μια πορεία όμως. Αυτά τα 31, 32, 3 που είπατε, ποιος τα έχει δηλαδή? Ποιοι είναι οι διακρατητές των ομολόγων, λέτε? Ναι, μα μάλλον αυτό θα είναι. Ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Να σας πω κάτι. Κύριος διακρατητής είναι το Αμερικάνικο κοινό, η Αμερικανική Τράπεζα. Υπάρχουν βεβαίως και εξωτερικοί επενδυτές, οι οποίοι με τελευταία στοιχεία που έχω διακρατούν περίπου τα 7 τρισεκατομμύρια από τα 31. Είναι ενδιαφέρουσα όμως οι κορυφαίοι βεβαίως ομολογιούχοι είναι οι Κινέζοι και οι Ιαπωνέζοι, και ακολουθούν μετά οι Βρετανοί. Περίπου 1/3 ο καθένας κατέχει. Αυτό που είναι ενδιαφέρον να σας πω όμως είναι ότι παρακολουθώντας τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι συνεχώς οι Κινέζοι αλλά και οι Ιαπωνέζοι μειώνουν τη συμμετοχή τους στο αμερικάνικο χρέος. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι θεωρούν ότι δεν θέλουν να έχουν έκθεση σε αυτό το στο αμερικάνικο χρέος, για τους λόγους που ουσιαστικά περιγράψαμε προηγουμένως. Μάλιστα. Άρα δηλαδή μπορεί να τεθεί θέμα κρίσης κάποια στιγμή του δολάριου. Άρα, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να οδηγούνται και σε κινήσεις δημιουργίας ενός άλλου αποθεματικού νομίσματος? Και αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Και εδώ θα το συνδέσουμε και με τα γεωπολιτικά. Θεωρώ ότι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις που αφορούν τον πόλεμο της Ουκρανίας είναι η de facto όθηση της Ρωσίας να εντείνει τις συναλλαγές της με την Κίνα και με την Ινδία, και πλέον υπάρχουν συναλλαγές στα δικά τους νομίσματα, δηλαδή σε ρούβλι, σε γουάν κλπ. Υπάρχει λοιπόν σε ένα βαθμό μια αντικατάσταση του δολαρίου ως αποθεματικό νόμισμα, και ενδεχομένως αυτό, ναι, είναι που θα οθήσει και τις ΗΠΑ κάποια στιγμή να ζητήσουν το τέλος του πολέμου. Υπενθυμίζω, επειδή με όσα είπαμε μέχρι τώρα, νομίζω ο ακροατής καταλαβαίνει ότι αυτή την ώρα το βασικό στοιχείο ισχύως των ΗΠΑ είναι το νόμισμά τους. Δεν θα δεχτούν από κανέναν να τους το αμφισβητήσει αυτό. Οι δύο άλλοι που το έκαναν αυτό, και ήταν ο Σαντάμ Χουσέιν και ο Καντάφη, ξέρουμε πώς κατέληξαν. Όμως επειδή εδώ μιλάμε για μεγάλα μεγέθη, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, είναι μια διαδικασία που δεν μπορούν να την ελέγξουν. Υπάρχει λοιπόν μια δευτερογενής συνέπεια, η οποία ίσως να κρύβει πολύ μεγαλύτερους κινδύνους από όσο ο ίδιος ο πόλεμος. Γιατί αν δημιουργήσει κρίση δολαρίου και έχουμε πλέον μια παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, αυτό θα έχει πολλαπλάσιες συνέπειες βεβαίως. Λέει η φίλη μου η Αγγελική που σας ακούγε προηγουμένως, δεν λειτουργεί και αντίστροφα, κύριε Λαβρέτζο. Πώς θα φτιάξει την παραγωγή σου, λέει, χωρίς δικό σου νόμισμα? Είναι τώρα, δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς εύκολα. Αυτό είναι το παπλή υποδή απάντηση εδώ. Εδώ σαφώς η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα ρευστότητας. Και αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, η μόνη ελπίδα που έχει να αναπτυχθεί, έτσι όπως έχει γίνει πλέον η κατάσταση εσωτερικά και με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα, είναι να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Αλλά δεν μπορείς να πας σε ένα δικό σου νόμισμα, σε έναν κόσμο τρικυμίας και εντάσεως, και θα το πληρώσεις με σημαντική υποτίμηση. Δείτε για παράδειγμα την περίπτωση της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει ένα ολισθένο νόμισμα με έναν πληθωρισμό που με τα τελευταία στοιχεία τα επίσημα βρίσκεται στο 60%. Και το νόμισμά της έχει υποπολαπλασιαστεί και συνεχώς χάνει την αξία του. Και η Τουρκία, να σημειώσουμε ότι είναι μια οικονομία ιδιαίτερως παραγωγική, για να μην μας διαφέρει γι' αυτό και έχουμε έτσι να μην ονειροβατούμε, έχει τεράστια παραγωγή σε βιομηχανικά προϊόντα. Σας λέω ότι είναι η 8η χώρα σε παραγωγή χάλιβα στον κόσμο, σε τονάζ. Παράγει 2 εκατομμύρια οχήματα παντοειδούς τύπου το χρόνο. Βέβαια είναι ξένες επενδύσεις, εν πολλοίς γερμανικές, που έχουν βρει την ευκαιρία να φτιάξουν βιομηχανίες σε μια χώρα με πολύ φθηνά εργατικά χέρια. Αλλά είναι παραγωγή όμως που βγαίνει μέσα από την Τουρκία. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, για να το πούμε και αυτό, μην το ξεχάσουμε, το κύριο μειονέκτημα της Τουρκίας είναι ότι δεν έχει δικά της ενεργειακά αποθέματα. Είναι μια χώρα με ένα πληθυσμό 85 εκατομμύρια, με μια αλματοδός ανερχόμενη βιομηχανική παραγωγή, που είναι κάτι που συνέβη τα τελευταία 20 χρόνια Ερντογάν, και η οποία προφανώς διψάει για ενέργεια. Γι' αυτό και έχει στραφεί αφενός στην πυρηνική ενέργεια, αφετέρου
ασκεί μια επιθετική πολιτική διεκδίκησης κοιτασμάτων ενεργειακών σε όλο τον περίγυρό της. Εάν η Τουρκία λοιπόν είχε αυτά τα ενεργειακά κοιτάσματα, θα μπορούσε πολύ εύκολα να σταθεροποιήσει το νόμισμά της και σε δολαριακούς όρους η οικονομία της θα μεγενθυνθεί ιδιαίτερο σημαντικά. Αυτή τη στιγμή είναι μια οικονομία περίπου 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα. Θα ξεπέρναγε πολύ εύκολα τα 2-3. Και αυτό είναι απάντηση στο ερώτημα της ακροάτριάς σας, ότι δεν αρκεί η παραγωγή, πρέπει να έχει εμπράγματα στοιχεία που θα υποστηρίζουν την νομισματική σου ισοτιμία. Και ο φίλος μας ο Γιάννης, με αυτό κλείνω, λέει: καλημέρα από τις Βρυξέλλες, ο κύριος Γιάννης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια παγκόσμια οικονομική και στρατιωτική δύναμη, με το δολάριο ως παγκόσμιο αποθετικό νόμισμα, δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει. Έρχεται όμως μια στιγμή που, όπως έλεγε ο Βολτέρος, ένα χαρτονόμισμα που βασίζεται αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη της κυβέρνησης που το εκτυπώνει, καταλήγει πάντα να επιστρέφει στην εγγενή αξία του, δηλαδή στο μηδέν. Αυτό το απλό πράγμα δεν είναι τόσο κατανοητό για τους περισσότερους ανθρώπους. Θα το σχολιάσω ως εξής. Καταρχάς, δεν είπαμε ότι είναι στο χείλος της χρεοκοπίας. Όχι, όχι, όχι. Ενισχυτικά σε αυτό που είπατε, ναι, το είπε. Ναι, θέλω να μην δημιουργήσουμε δηλαδή λανθασμένες εντύπωσεις. Απλώς επισημαίνουμε μια πολύ σοβαρή στρέβλωση σε παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο, η οποία αν συνεχιστεί, αναπόφευκτα, γιατί τίποτα στον κόσμο δεν είναι παντοτινό, τίποτα δεν μπορεί να φτάσει στο άπειρο, κάποια στιγμή θα γίνουν αυτά που περιγράφει ο ακροατής σας. Μάλιστα. Ο Νικόλας λέει εδώ, αυτό αν θέλετε να το σχολιάσετε, η κίνηση, λέει κύριε Λαβρέτζο, Αργεντινής και Βραζιλίας για ενοποίηση των οικονομιών τους. Πώς σας φαίνεται, είναι μια κίνηση που μπορεί να πετύχει δεδομένων των ανισοτήτων μεταξύ των οικονομικών μεγεθών των δύο χωρών? Εντάσσεται και αυτό μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται για αποδέσμευση από το δολάριο? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να το σχολιάσει κανείς, δεν έχω την πλήρη εικόνα αυτών των οικονομιών. Ξέρω ότι έχουν κάποια προβλήματα την ενοποίηση του νομισμού τους, για την ώρα δεν τους βγαίνει. Και οπωσδήποτε θα δεχτούν και οικονομικό πόλεμο για αυτό που κάνουν, ακριβώς γιατί αυτές οι προσπάθειες παράκαμψης του δολαρίου με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα βρουν οπωσδήποτε εχθρική αντιμετώπιση για τους λόγους που περιγράψαμε από τις ΗΠΑ. Μάλιστα. Άρα δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς μόνο σήματα αυτό το ερώτημα. Και ένας φίλος εδώ λέει: με τους τρεις πυρηνικούς αντιδραστήρες η Τουρκία μέσα στα επόμενα 10 χρόνια που θα τεθούν σε λειτουργία και με τις κινήσεις που κάνει στο πεδίο των υδρογονανθράκων που είπε ο κύριος Λαβρέτζος, θα έχει τη δυνατότητα να σταθεροποιήσει την οικονομία της. Τουλάχιστον αυτοί έχουν ένα σχέδιο. Εμείς τι κάνουμε? Και λέει εδώ επίσης και η Κάρμεν: αν αφήναν την Ελλάδα, κύριε Λαβρέτζο, να αξιοποιήσει το φυσικό της πλούτο, δεν θα ήταν ικανή να έχει και δικό της νόμισμα? Θα ήταν η βασική προϋπόθεση να αποκτήσει νόμισμα. Αυτή είναι η απάντηση σίγουρα. Αλλά πρώτα θα προηγηθεί η ανακάλυψη του εθνικού ορυκτού πλούτου, που θα δώσει εμπράγματα περιουσιακά στοιχεία στη χώρα. Αυτός είναι ο όρος, εμπράγματα, tangible assets. Και όχι νομίσματα, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι σοφή. Το χρήμα είναι νόμισμα, είναι κάτι που νομίζουμε ότι έχει μια συγκεκριμένη αξία. Άρα λοιπόν αυτή είναι η προϋπόθεση αν θέλετε, αλλά εδώ στις εκπομπές σας έχετε αναλύσει ότι υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα, εμπόδια και αντιδράσεις που ως τώρα μας έχουν οδηγήσει στη σημερινή απραξία. Αναστάσιος Λαβρέτζος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Η οικονομική ανισορροπία μπορεί να μας φέρει εκτεταμένη γεωπολιτική ένταση, λέει ο κύριος Λαβρέτζος, και το λέει με τα στοιχεία, δεν το λέει έτσι. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Τον ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαβρέτζο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.